Απόψε το βράδυ θα ήθελα να επιμείνω στο πνεύμα των ομιλιών μου, διότι από πολύ κόσμο παρατηρείται να φροντίζει να βρει έναν τρόπο δικό του να τακτοποιεί το θέμα των αμαρτιών του, εφόσον ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός. Κανένας άλλος τρόπος εκτός από αυτόν που έχει από καταβολής κόσμου ο Θεός ορίσει διαμέσου του κλήρου, δεν μπορεί να γίνει η άφεση των αμαρτιών, ούτε αυτών των κληρικών που αφήνουν αμαρτίες άλλων μπορούν να αφαιθούν οι αμαρτίες τους αφεαυτούτο. Και αυτοί οι πνευματικοί που συγχωρούν τα αμαρτία των άλλων δεν μπορούν να συγχωρήσουν τις δικές τους. Είναι το βασικότερο θέμα. Κάμε ό,τι θέλεις. Φτιάξε ό,τι θέλεις. Πάρε στο ενεργητικό σου όλα τα καλά έργα από άβελ του δικαίου μέχρι του τελευταίου δικαίου της τελείας των αιώνων. Μία αμαρτία δεν πρόκειται να εξαλείψει. Το βασικότερο θέμα που αν ξεφύγει του ανθρώπου αυτού και δεν το πιστέψει, δεν το χωνέψει, δεν το ενεργήσει, δεν θα είναι ούτω. Θα ήθελα λοιπόν απόψε να σας κάνω ένα παράξενο μάθημα που δι' αυτού του τρόπου θα σας υπενθυμίσω ακριβώς και θα σας αποδείξω ακριβώς αυτό που έχει ο Θεός θεσπίσει και θέλει. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Αρρωσταίνει ο άνθρωπος. Και σωματικά, αλλά αρρωσταίνει και ψυχικά. Τις αρρώστιες που έχουν σχέση με το σώμα, ο Θεός τις έχει αναθέσει στο γιατρό. Εάν έχετε Παλαιά Διαθήκη, θα ανοίξετε το 38ο κεφάλαιο, το Λάμπτα Ήτα, τη Σοφία Σειρά, να δείτε πόσο μιλεί εκεί ο Θεός για τους αρρώστους, για τους γιατρούς και για τα φάρμακα. Δότε λέει τόπο το ιατρό, μεριάστε, και γάρ αυτού εσύ χρία. Κύριος έκτισε ιατρών. Η επιστήμη είναι από τον Θεό. Επίσης, Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα. Τα φάρμακα δεν τα φέραμε από τη μητέρα μας. Με βάση αυτά που υπάρχουν εδώ τα βότανα, γίνονται τα φάρμακα. Κατόπιν πάλι τη συνεργασία του Θεού με τη σοφία και με την επιστήμη στους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα πράγματα για ποιον είναι, για τον άνθρωπο, για το σώμα του. Εφόσον όμως έχει ιατρούς και φάρμακα για το σώμα του ανθρώπου και όλες τις αρρώστιες έχει να τις επιλαμβάνονται οι ιατροί, κάνει εξαίρεση σε μια αρρώστια, στη λέπρα. Δεν είναι αρρώστια η λέπρα? Δεν καταπιάνονται οι ιατροί χιλιάδες χρόνια με τη λέπρα? Και εντούτοις ο Θεός τη λέπρα την εξαιρεί. Δεν έχουν γνώμη για τη λέπρα οι ιατροί. Αλλά ποιοι έχουν γνώμη? Οι ιερείς.
Παράξενο πράγμα. Το ακούμε πολλές φορές στην Εκκλησία, αλλά μας διαφεύγει. Για τη λέπρα δεν επέτρεψε να έχουν γνώμη οι γιατροί, αλλά οι κληρικοί να έχουν γνώμη. Θα πει κανείς γιατί τώρα αυτό το πράγμα. Είναι για ένα παράξενο πάλι λόγο. Διότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Και διότι η λέπρα, τον τύπον αυτός της αμαρτίας, την αρρώστια της ψυχής, είχε υπόψη του να την αναθέσει σε ειδικά πρόσωπα στην Εκκλησία του, γι' αυτό ακριβώς την εξαιρεί. Εάν ανοίξετε το Λεβιτικό, παραδείγματι, που είναι όπως ξέρετε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, της Πεντατέτου, και πάτε στο 13ο κεφάλαιο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, θα ειδείτε εκεί τον Θεό ως άλλος Ιπποκράτης, ως καθηγητής της ιατρικής, να διδάσκει τους κληρικούς πώς θα αποφαίνονται κατά αναλογία της ουλής που θα είναι έχει ο λεπρός. Και θα έρχεται και σε στιγμή που θα βγαίνει έξω της πόλεως ο λεπρός, κατόπιν εντολής, και γνωματεύσεως του κληρικού θα βγαίνει έξω του. Γι' αυτό άλλωστε, αν ενθυμίστε, του λεπρού του 10 ο Χριστός μας του βρήκε έξω και του φώναξαν μάλιστα από μακριά: Ιησού, Ιε Δαβίδε ελέησέμα. Αυτό λοιπόν μας διδάσκει ότι όσο να θέλουμε εμείς, όσο αυτό είναι θέμα Θεού, και ο Θεός θέλει δι' αυτού του τρόπου να τακτοποιείται η αμαρτία, πώς εμείς θα την ξεφύγουμε και πώς εμείς θα βρούμε τρόπους δικούς μας που σαν άνθρωποι αμαρτάνομαι, είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία. Για μάλιστα χρησιμοποιήσουμε τον ιό, πώς είναι δυνατόν άνθρωπος γεννημένος δε από γυναίκα να μην αμαρτάνει? Ο άνθρωπος πίνει την ανομία ενός το ίδιο, λέει ο ίδιος. Και αν η ζωή του είναι μία μέρα στη γη, είναι αμαρτωλός. Δεν υπάρχει περιθώριο αναμαρτησία στον άνθρωπο. Έλεος κάνει ο Θεός επάνω μας. Η Εκκλησία μας λέγει επιγραμματικότατα ίσο αναμάρτητο, η μισίο δυνάμενο. Και όταν μάλιστα μας λέγει Αγίους που μας καλεί στο μεταφόβου και λέει τα Άγια της Αγή, εμείς πέφτουμε αμέσως να το πούμε: εμείς Άγιοι, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστό. Εμείς Άγιοι, από πού και πού Άγιοι? Άγιοι είπα να πει καθαροί, μη μεμολισμένοι είπα να πει Άγιοι. Από πού και πού? Τόσο είναι κατά φύσιν Άγιος και εμείς κατά χάριν Άγιοι. Από αυτού λοιπόν λέγω μπορεί να οδηγηθεί κανένας και να προσγειωθεί, αν θέλει να το καταλάβει, ότι μη φροντίζει να βρει τρόπους να πληρώσει ή να απαλείψει τις αμαρτίες του. Δεν απαλείπονται. Ένας είναι ο μοναδικός τρόπος αυτός. Αν θελήσετε και έχετε Παλαιά Διαθήκη, διαβάσετε το Ιώτα Γάμα το 13 και το Ιώτα Δέλτα το 14, κεφάλαιο του Λεβιτικού. Εκεί θα δείτε πως ο ακριβώς διδάσκει ο Θεός να συμπεριφέρονται έναντι των λεπρών οι κληρικοί. Τώρα βέβαια γεννάται αυτομάτως το εξής ερώτημα: και πως μπορείτε να μας αποδείξετε ότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας, ώστε να το δεχτούμε αυτό το οποίο μας λέτε? Να απαντήσω και σε αυτό. Από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, αν θα ανοίξω το πρώτο κεφάλαιο, δηλαδή το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, θα βρω αυτό το πράγμα. Είναι μια εποχή όπου ο Θεός ομιλεί με τον Μωσή
αναφορικός με το να παίξει το ρόλο να βγει ο λαός από την Αίγυπτο, να τον πάρει που ήταν υπόδουλος και να τον πάει μέσω της Ερυθράς Θαλάσσης, μέσω της ερήμου για τη γη της Επαγγελίας. Όταν τον εκάλεσε το Μωσή να του αναθέσει αυτή την αρχηγία, αυτόν τον ρόλο, ο Μωσής παρετήθη. Του λέει, εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Και τούτο διότι ο Μωσής ενόμισε ότι είναι θέμα καπατσοσύνης να τα καταφέρει, να πείσει το Φαραώ, να του πάρει το λαό. Γιατί ξέρετε, είσατε 600.000 άντρες που δούλευαν κάθε μέρα για τα οικονομικά της Αιγύπτου. Ήταν περίπου 3 εκατομμύρια κόσμος αυτός που βγήκε από την Αίγυπτο. Τα συμφέροντα λοιπόν του Φαραώ ήταν να μην επιτρέψει το λαό. Όμως εσείς ενόμισε ότι είναι θέμα, όπως σας είπα, να τα καταφέρει, να πάει να τον μπλέξει εκεί, να του τα πει ξέρω εγώ πώς. Αλλά ο Μωσής εκφύσεως ή το βραδίγλωσσο. Δεν μπορούσε να τα διατυπώσει τα πράγματα. Και του λέει, εγώ δεν μπορώ να πάω. Του απήγησε ο Θεός και του λέει, ποιος τη φτιάχνει τις γλώσσες? Δεν τη φτιάχνω εγώ. Δεν ξέρω εγώ ότι είσαι βραδίγλωσσος. Αλλά δεν θα πας με τη δύναμη τη δικιά σου, θα πας με τη δικιά μου δύναμη. Δεν θα πας με το πρόσωπο το δικό σου, θα πας με το δικό μου πρόσωπο. Και αυτό είναι κάτι, να το ξέρετε. Όταν πρόκειται να πάτε να κάνετε κάτι καλό, να μιλήσετε σε κάποιον, να βοηθήσετε κάποιον πνευματικά κλπ, Σατανάς σας μπαίνει μπροστά, να μην πάτε. Σας βάζει τροφή, σας βάζει χίλια δυο άλλα πράγματα. Κάντε το σταυρό σας και πείτε, Χριστέ μου, πήγαινε μπροστά εσύ. Και όταν πάει ο Χριστός μπροστά, ανοίγουν όλοι οι δρόμοι και λόγια θα βρεθούν και τρόποι θα βρεθούν και ώρα θα βρεθεί και όλα θα βρεθούν, αρκεί να μπει ο Θεός μπροστά, να μπει ο Χριστός μπροστά. Μέσα λοιπόν σε αυτά που του είπε, ότι εγώ ξέρω ότι είσαι βραδίγλωσσος, του αποδεικνύει και ότι είναι αμαρτωλός, και σαν άνθρωπος αμαρτωλός δεν μπορεί να περιμένει τη δικιά του ικανότητα αλλά τη δύναμη του Θεού. Και τι του είπε, λέτε, ίσως ορισμένοι να το έχετε διαβάσει. Σορισμένοι να το έχετε διαβάσει και να μην το έχετε προσέξει. Του λέει, βάλε, του λέει, στον κόλπο σου το χέρι σου. Θα διαβάζω στην Έξοδο, σας είπα στη Γένεση προηγουμένως, είναι Έξοδος, στο 4ο κεφάλαιο, στίχος 6. Και είπε Κύριος, επί το απλούστον σας το λέω, βάλε τη χείρα σου στον κόλπο σου. Και έβαλε την χείρα αυτού εις τον κόλπο αυτού. Και όταν εξήγαγεν αυτή, ιδού η χείρα αυτού λεπρά ως γιον. Ολόλεπτο. Τρόμαξε. Όταν από τον κόρφο του εδώ, από τον κόλπο του, έβγαλε λέπρα. Και ξανά του λέει, βάλε πάλι τη χείρα εις τον κόλπο σου. Και έβαλε τη χείρα αυτού εις τον κόλπο αυτού. Και όταν εξήγαγε αυτήν εκ του κόλπου αυτού, ιδού απεκατεστάθη καθώς σε σάρξ αυτού. Σαν μορτούλο. Εσύ θα πάει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Εσύ θα τον πείσει. Εγώ θα τον πείσω. Εσύ θα είσαι το όργανο όμως, το δικό μου. Σε θέλω σαν όργανο. Δεν σε θέλω σαν δύναμη. Δεν σε θέλω να τα καταφέρει. Σαν καταφερτζή. Δεν γελιέται το Φαραώ. Όπως δεν γελιέται και ο διάβολος. Εγώ σε θέλω όμως εσένα να το καταλάβεις και να υπακούσεις και να παίξεις το ρόλο που σε στέλνω. Ώστε ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και του δείξε ότι είσαι λεπρός, ότι είσαι αμαρτωλός. Να λοιπόν μια απόδειξη ότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Πώς θα θέλετε να το δείτε πιο φανταχτερά? Θα ανοίξετε το βιβλίο των αριθμών. Και αυτό είναι στην πεντάτευτο, τα 5 πρώτα βιβλία. Θα πάτε στο 12ο κεφάλαιο.
Εκεί θα βρείτε την Τριανδρία. Άρων, Μαριάν και Μωσή. Ο Μωσής παντρεύεται χωρίς να ρωτήσει τον Αρών και τη Μαριάν. Χωρίς του παραπολόγου που λέμε. Αυτόν όμως το ακουφάνηκε. Διότι πήρε μάλιστα μία Αιθιώπισσα ο Μωσής. Δεν τους περιποιούσε τιμή να πάρει μια μαύρη, μια Αιθιώπισσα. Και άρχισαν λοιπόν και τον γλωσσότρογαν που λέμε. Τον γλωσσότρογαν. Ιδιώτη πίσω του, όχι μπροστά του, εκεί που τα λέγανε με τον Άρον, να σου η Μαριά, ολόλευτη, από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Ελεπρό. Το κατάλαβε τότε και ο Άρον το τι έγινε. Το κατάλαβε. Το κατάλαβε και η Μαριά. Και κατάλαβαν διότι, να βάλω τη λέξη, γλωσσόπρογον τον Μωσή, έγινε αυτό το πράγμα. Και λάλησε, λέει η Μαριάν, και ο Αρών εναντίον του Μωσέως ένεκα της Αιθιωπίσης, την οποία έλαβε δια γυναίκα, Αιθιώπισσαν έλαβε. Με αποτέλεσμα, στη συνέχεια, να λεπρωθεί. Και εξήφθη, λέγει, η οργή του Θεού. Εξήφθη η οργή του Θεού. Οργίστηκε ο Θεός όταν γλωσσότρωγαν, όταν κατηγορούσαν τον άνθρωπο που δεν θερώθηκε. Αυτό να το έχετε σοβαρό υπόψη. Όταν καθόμαστε και συζητούν, όταν καθόμαστε και κατηγορούν, καθόμαστε και γλωσσοτρών και κατακρίνουν οποιονδήποτε, είτε λαϊκών είτε κληρικών, να γνωρίζουμε ότι λεπρούται η ψυχή μας εκείνη την ώρα. Και είναι δύσκολο να καθαριστεί ή μη φαρματουργικό, διότι δια τη λέπρα και σήμερα ακόμη δεν υπάρχει φάρμακο. Κατόρθωσαν με την επιστήμη να δημιουργήσουν αρνητικούς. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως υπάρχουν ακόμη τα νοσοκομεία αυτά που έχουν σχέση με την ασθένεια του Χάνσερ, χανσερική όπως λέγονται. Αποτέλεσμα, εδώ έγινε το εξής. Η Νεφέλη, λέει, απεμακρύνθη της σκηνής, δηλαδή η Χάρις έφυγε από κοντά του. Και ειδού η Μαριάν έγινε λεπρά ως θειόν, σαν θειόν. Και είδε ο Αρών τη Μαριάν και ειδού είτο λεπρά. Ο Αρών, τι έγινε, μαζί τα λέγανε. Άλλο μάθημα είδε. Το οποίο πρέπει να προσέχετε, διότι έχουμε κύρος αιώνια. Ο Αρών, τι έγινε. Δεν είναι λεπρός Αρών. Γιατί είναι λεπρός Αρών. Μαζί δεν κατηγορούσανε. Ο ένας δεν έκοβε και ο άλλος δεν έραβε. Γιατί αυτό δεν λεπρός. Δεν λεπρούται το ιερατείο. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Ο ιερέας αμαρτάνει. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Και αυτό πρέπει να το μάθουμε. Η αμαρτία του ιερέως δεν του κολλεί την χάρη. Ου πάντα σχηροτονεί ο Θεός, λέγει ο Θείος του Σώστομος, αλλά δια πάντων ενεργεί. Πολλοί δυστυχώς μένουν μακριά από την Εκκλησία και των αγιασμών των μυστηρίων, διότι πληροφορούνται ή διότι ήδη έχουν γνώμη ότι ο ιερέας αυτός είναι αμαρτωλός. Είναι φιλάργυρος, είναι ψεύτης, είναι σαρκολάτρος, είναι κοιλιόδος, ξέρω από τι είναι. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν για το Θεό. Η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Ο παπάς λεπρούται, δεν λεπρούται, ο Γιώργης λεπρούται, ο Παπαγιώργης. Η αμαρτία είναι στο πρόσωπο, όχι στη διακονία, όχι στη χάρη. Γι' αυτό
Ο αρχιερεύς δεν παρουσιάζεται λεπρός. Μόνο η Μαριά. Κρατήστε τα αυτά. Είναι βασικά, είναι αιώνια. Δεν έχουν γραφτεί να γελάσουν κανένα. Δεν έχουν κανένα λόγο. Έχουν λόγο όμως να δείξουν στον καθέναν πώς έχουν τα θέματα. Η λέπρα λοιπόν είναι απότοκο της αμαρτίας, αυτής της γλωσσοφαγιάς, αυτής της κατηγορίας. Πάνε και απ' έξω χοντρά, όπως ήταν στην Παλιά Διαθήκη, να λεπρώνεται η γυναίκα. Και αντιλαμβάνεται ότι ημάρτησαν. Και το αναγνωρίζουν ότι ημάρτησαν, όπως λέγει στη συνέχεια. Και είπε ο Αρών προς το Μωσή, δέομαι, Κύριε μου, μία τη θέση στην αμαρτία ανεθιμάς, επειδή επράξαμεν ανοήτω και επειδή ημαρτήσαμε. Το παραδέχεται, αμαρτήσαμε, γι' αυτό ελεπρώθη η αδελφή. Ας μη είναι αυτή ο έκτρωμα. Λυπήσου την δηλαδή, και όπως φαίνεται, να παρακαλέσει τον Θεό να φύγει η λέπρα αυτή από πάνω του. Όμως εσύ το καλοπροαίρετος άνθρωπος, ταπεινός άνθρωπος, δεν τους κατηγόρησε αυτός, διότι τον κατηγόρησαν αυτοί. Και μάλιστα ελυπήθηκε για την κατάσταση αυτή, και όπως λέει στη συνέχεια, προσευχήθηκε για αυτούς. Εμείς τα λέγαμε καλά να πάθει. Αλλά αυτό δεν είπε αυτό το πράγμα. Και εγώ εις τον ομοσής προς Κύριον λέγον, δέομαι σε ιάτρεψη των αυτήν. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωσή, δεν την ιατρεύει. Θα κάνει κανόνα. Θα βγει έξω της παρεμβολής. Τα χωράφια που λέμε. Μία εβδομάδα θα κάνει τον κανόνα της και τότε θα θέρπευσε. Και έτσι έγινε. Απεχωρίστη η Μαριάμ από το στρατοπέδου 7 ημέρες. Ιδού ο κανόνα. Μου βάλε κανόνα. Του βάλε κανόνα. Εκπαιδευτικός είναι ο κανόνα. Βοηθητικός είναι ο κανόνα. Υποχρεωτικός πολλές φορές είναι ο κανόνα. Όχι για να πληρώσει, αλλά για να μάθει, να συνηθίσει. Να καταλάβει, δεν έχουν σκοπό να πληρώσει με τον κανόνα. Δεν πληρώνεται. Δωρεάν είναι. Η λέπρα φεύγει δωρεάν δια της μετανοίας εκτομολογήσεως. Και απεχωρίστη η Μαριάμ από του στρατοπέδου 7 ημέρας. Και ο λαός περίμενε εκεί, δεν εσηκώθηκε καθόλου. Και μετά εσηκώθηκε ο λαός και έφυγαν και πήγαν προς την έρημο Φαράν. Δυσέστερα προς τον Μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, όπως λέμε σήμερα. Αυτό που σας διάβασα είναι από το 12ο κεφάλαιο των αριθμών, στίχος 1 μέχρι τέλος, και το 15 ακόμη. Το λέγω για αυτούς οι οποίοι πολλές φορές έχουν λόγους να αμφιβάλλουν. Ήλου λοιπόν άλλο θέμα που αποδεικνύει ότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας. Τρίτο μέρος που μπορεί να βρει κανείς πάλι με αληθοφάνεια, θα πάει πιο κάτω, θα φτάσει στις ημέρες του προφήτου Ελισαίου, όπως διαβάζουμε στην Α, στη Β βασιλέων, στο Ε, εδώ στη Συρία ένας στρατηγός, το λέγαν παλιά ο Παπάγος. Ήταν ένα μεγάλο ευεργέτη του κράτου και κάνει πολλές επιχειρήσεις και το είχε βοηθήσει το κράτος. Όμως ο άνθρωπος αυτός, παρά τις τιμές και παρόλα αυτά τα οποία απελάμβανε από τον λαό και από το κράτος, είχε ένα βάρος του, το οποίο του μείωνε όλη αυτή τη χαρά και τη δόξα. Ακούστε το, ποιος είναι και πώς λέει. Διαβάζω στη Β βασιλέων, το Ε, στίχος 1 και κατωτέρων. Ο Βενεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, έτσι το όνομά του, ή το ανήρ μέγα ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενο, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν στην Συρία, ο άνθρωπος ή το δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Λεπρός όμως. Αυτό τα λέει όλα. Όπως πολλές φορές εμείς
Ξέρεις τι έχει κάνει αυτός, ξέρεις τι είναι αυτός, αυτός είναι ευεργέτης, αυτός είναι επιστήμον, αυτός είναι τούτο, κάνει το άλλο. Μήπως είναι αμαρτωλός όμως. Μήπως είναι λεπρός όμως. Εκεί κόβονται τα πάντα. Διότι η λέπρα είναι αυτή η οποία χωρίζει και την οικογένεια και τον άνθρωπο από τον άνθρωπο, αλλά και τον άνθρωπο από τον Θεό. Όπως η λέπρα χωρίζει τον άνθρωπο από τον άνθρωπο, έτσι και η αμαρτία, η λέπρα της ψυχής χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Αυτό το λεπρός όμως πρέπει να μας φοβήσει. Θεός να αγαθώ. Πρέπει πολλές φορές να απολαμβάνουμε πολλά αγαθά που δεν είναι θάξη να τα απολαύουμε. Δεν τα αξίζει. Όμως μας τα δίνει. Αλλά εμείς δεν πάβουμε να εξακολουθούμε να διατηρούμε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι το μαχαίρι στα χέρια του ανθρώπου. Όταν βλέπει ο Θεός, τρομώ να αποτρέμει. Δεν φοβείται τον άνθρωπο. Δεν απεχθάνεται τον άνθρωπο. Την αμαρτία δεν θέλει. Κάποτε είχαν πιάσει αξιωματικούς εχμαλώτους και πήγε ο βασιλεύς να τους επισκεφτεί εκεί που τους είχαν στη φυλακή. Και όταν έφτασε εκεί ο βασιλεύς, αυτοί είχαν ακόμη τα όπλα τους και του παρουσίασαν και τον χαιρέτησαν και τον χειροκρότησαν. Αυτός σοβαρός δεν εδέχτη τίποτα από όλη αυτή την περιποίηση και την υποδοχή και γυρίζει και του λέγει με σοβαρότητα: δεν επιθυμώ, Κύριοι, τα χειροκροτηματά σας, επιθυμώ τα σπαθιά σας. Έτσι λέει το Χριστό. Με ενδιαφέρουν τα λιβάνια σου και οι προσφορές σου. Τις αμαρτίες σου θέλω. Εγώ δεν σταυρώθηκα για λιβάνια και για προσφορές. Που εύκολα μπορεί να πας. Όχι ότι τις διώχνει, μη γέννητο. Όχι ότι δεν τα δέχεται. Αλλά θέλει ταυτόχρονα και τις αμαρτίες. Διότι πέρα αμαρτιών ο Χριστός απέφερε. Όταν λοιπόν εγώ ζηλοτύπως κρατώ τις αμαρτίες μου κατά από διάφορες δικαιολογίες και δεν θέλω να τις προσφέρω, Θεός δεν δέχεται τίποτα άλλο. Το που κάνει τον άνθρωπο, το Θεό μάλλον, να χαίρεται και τον ουρανό να χαίρεται, είναι η μετάνοια ενός αμαρτωλού. Διαβάστε όλη τη γραφή από τη Γένεση μέχρι τον Αποκάλυψη και τα 67 βιβλία και θα δείτε εκεί ότι μόνον χαρά γίνεται στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Παράκτημα βγαίνει στον ουρανό όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και εξαγορεύσει και εξομολογηθεί τα αμαρτίας του. Τις πετάξει κάτω διλεγόμενο, όπως λέγαν προχτές με τα περίπτωση του Ιωνά, τις πετάξει στη θάλασσα. Να βγάλει τον Ιωνά και τον πετάξει στη θάλασσα, βουνατσάρουν τα πάντα. Ειρηνεύει ο ουρανός με τη γη. Ειρηνεύει ο άνθρωπος με τον άνθρωπο και έχουν πλέον ισχύν οι δύο πρώτες εκφωνήσεις στην Εκκλησία. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν και υπέρ της άνωθ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Άμα αυτή η ειρήνευση με τον συνάνθρωπο και η ειρήνευση με τον Θεό δεν έχει πραγματοποιηθεί, ό,τι θέλεις πες. Όχι βυζαντινά, όχι ψιλοκρεμαστά, ό,τι θέλεις πες. Χρειάζεται απαραίτητο να προηγηθεί αυτό που σας λέγω, η ειρήνευση. Αυτό λοιπόν το λεπρό όμως κόβει τα πάντα. Είναι σαν να λέμε αμαρτωλό όμως. Τι να το κάνω, θα πεθάνει αύριο και θα πάμε να ακούσουμε τα ευλογητάρια εκείνα και λοιπά. Είδα τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπων. Τι είπα να πει πλούσιος, τι είπα να πει πτωχός, τι είπα να πει βασιλιάς, τι είπα να πει. Κόκαλα είναι, οστά και τα μεν, πού παραμένει η δόξα, πού παραμένει πάει ο πλούτος, πού πάνε. Εξαφάνισε ο θάνατος ήρθε και τα έβγαλε από τη μέση. Τώρα πρέπει να το φιλοσοφούμε αυτό το πράγμα. Όχι ποιοι είμαι τα έναντι του κόσμου. Εκείνος που δημιουργεί στέρεα θεμέλια είναι ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν είναι στη βάση και είναι αμαρτία στη βάση, θα έρθουν οι καιροί, θα έρθουν οι καταιγίδες
θα τα πάρουν, θα πάνε χαμένα. Παρά τη δόξα λοιπόν που είχε, παρότι τον προσκυνούσε ο κόσμος, διότι δεν ήταν ανδρείος και έδωσε ελευθερία στον λαόν της Συρίας, εν τούτης όμως ήτο λεπρό. Θα συνεχίσουμε όμως. Στις επιχειρήσεις που είχε κάνει ο άνθρωπος αυτός σαν στρατηγός, είχε συλλάβει πολλούς τεχμαλώτους. Μέσα στους τεχμαλώτους είχε και μια Εβραιοπούλα μικρή. Και θεώρησαν οι άλλοι, και είχε και ανάγκη στρατηγός, να τη δώσουν υπηρεσία στο στρατηγό. Και η Εβραιοπούλα τώρα η μικρή ευρέθη του στρατηγού το σπίτι. Θυμητικό θα έλεγε κάπου. Το καημένο αυτό είδε τη δόξα του ανθρώπου αυτού, αλλά είδε και τα χάλια της οικογένειας αυτής. Διότι ασφαλώς όταν έρχονταν ο στρατηγός το μεσημέρι από το γραφείο, όπως τα λέγαμε, δεν θα μπορούσε η κυρία στρατηγού να καλυφθεί τον άντρα, να τον φιλήσει, καλώς ήρθες Γιώργο κλπ. Ή να πιάσει το παιδάκι του αυτό, να το πάρει στην αγκαλιά του, να το φιλήσει. Αυτά δεν υπήρχαν λόγω της λέπρας. Και είδε ότι ήταν σε ένα νεκροταφείο. Όλη αυτή η δόξα η απέξω που είχε τόσο φαντασία, μέσα ήταν κόρη. Κοίτα σε να εκμιέψει φαίνεται αυτό. Τι συμβαίνει, τι είναι. Και πληροφορεί που φαίνεται από την κυρία, εκεί που τα λέγανε μεταξύ μαγεριού και αυτού, ότι ο Κύριος έχει μια σοβαρά ασθένεια και μάλιστα ανίατον ασθένεια, γι' αυτό είμαστε τόσο λυπημένοι, παρά τη δόξα και την τιμή που μας περιποιούνται οι άνθρωποι. Αυτό Εβραιόπουλο, έχουν την πίστη κάτω από το δέρμα, γι' αυτό επιτυγχάνουν οι Εβραίες μητέρες. Αφήνουν τα παιδιά τους να χάσουν τον Εβραϊσμό. Και αν θέλετε διαβάσετε τα περιστατικά της μητρός του Μωσέου. Τα περιστατικά του Μωσέου και της μητρός του Μωσέου. Προ λίγων ημερών είχαμε τη μνήμη του. Να ειδείτε πώς, για λίγα χρόνια απόμεινε μαζί του, πώς το έκανε. Αδιαφόρος ανέλησε έπειτα στο παλάτι, δεν ξέχασε ποτέ του ότι είναι Εβραίος και πώς έπρεπε να συμπεριφέρεται στους αδελφούς του. Τι θα μάθετε. Και δυστυχώς ντρεπόμαστε να του μάθουν και την καλημέρα των παιδιών. Μάθαμε τον Μπονζού, μάθαμε Μουτμόρν και άλλα ψέματα. Την ελληνική γλώσσα τη δικιά μας και τον ελληνισμό τον απεμπολίζουμε σήμερα. Θα τον μάθουμε σε λίγο καιρό. Όπως πάντα πράγματα, θα τον μάθουμε σε λίγο καιρό. Και τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει ελληνισμό, τι είπα να πει ελληνική γλώσσα, τι είπα να πει ορθοδοξία. Θα έρθει η καταστροφή σε λίγο και τότε θα την τρώσει. Χριστός θα κολογώσει τις μέρες και κάθε μήνυμα υπόλοιπων ακόμη. Θυμηθείτε μου, είτε εδώ είμαστε, είτε από εκεί είμαστε. Θυμηθείτε τα λόγια που σας λέγω από το βράδυ. Λέει λοιπόν το μικρό αυτό, να ήταν λέει ο Κύριος μου στην πατρίδα μου θα γινότανε καλά. Για αυτό είχε μάθει για τον προφήτη Ελισαίο, ότι ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού που καμιά αρρώστια μπροστά του δεν μπορούσε να σταματήσει. Αυτό το κράτησε η κυρία, ότι το μικρό αυτό είπε ότι στο Ισραήλ υπάρχει άνθρωπος που για τη λέπρα μπορεί να την κάνει καλά. Αν μας πει ένας σε εμάς τώρα ότι στη Μόσχα υπάρχει κάποιος, τι καταλαβαίνετε, δεν θα φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε. Αν μας πει στην Αμερική, στην άκρη του κόσμου, θα φτάσουμε. Θεραπεύει τον καρκίνο, δεν θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε. Έρχεται λοιπόν το μεσημέρι ο Κύριος και του λέει, ξέρεις, για ρώτησε αυτό το μικρό. Και πιάνει τώρα το ανακρίνει αυτό ο στρατηγός, πώς έχει το θέμα και τα διάφορα. Και του είπε ότι ήξερε ότι εκεί υπάρχει ένας που αν πάει στην πατρίδα του μπορεί να γίνει καλά. Πάει στο βασιλιά την άλλη μέρα και του λέει, δώσ' μου επιστολές προς τον βασιλέα του Ισραήλ
να πάω να με κάνει καλά. Πράγματι, ο βασιλεύς έφτιαξε επιστολή προς το Ισραήλ και του λέει αυτός είναι άνθρωπος δικός μου και σε παρακαλώ να τον κάνεις καλά. Χωρίς να πει τίποτα παραπάνω. Πήρε κάτι αραμπάδες αυτό, έβαλε κάτι ρούχα πάνω καινούργιες φορεσίες, έβαλε χρήματα, πήρε μερικούς δούλους και ξεκίνησε τώρα να πάει για το Ισραήλ. Και έφτασε στο Ισραήλ. Φτάνοντας στο Ισραήλ, ενεχείρισε τις επιστολές του βασιλέα. Στρατηγός αυτός, νικητής του Ισραήλ, είχε πιάσει εχμαλώτη κλπ. Μόλις αντελήφθησαν αυτοί ότι αυτός γράφει μέσα να θεραπεύει τη λέπρα. Ποιος θεραπεύει λέει τη λέπρα? Ποιος λέει τη θεραπεύει τη λέπρα? Θεός είμαι εγώ. Κατάλαβαν ότι τους ζητάνε αιτία να τους κάνουν ξανά πόλεμο. Και τάχα στην κυβέρνηση, τάχα στο βασιλιά. Όταν πληροφορήθηκαν ότι γίνεται τέτοιος εκβιασμός εκ μέρους της Συρίας. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέστησε τα ημάτια αυτού και είπε, «Θεός είμαι εγώ, δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως θέλει προς εμέ να ιετρέψω άνθρωπον από τη λέπρα αυτού». Γνωρίζετε λοιπόν παρακαλώ και είδετε ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον μας. Θα έχουμε πόλεμο, θα μας κάνουν ζημιά. Ο Ελισσέ είναι στις όχθες του Ιορδάνου. Άνθρωπος πνεύμα. Για του πνεύματος ξέρει τι γίνεται στην κυβέρνηση. Ειδοποιεί την κυβέρνηση και λέει μη θορυβήσε κύριε. Στείλτε τον σε μένα εδώ αυτόν. Και καθίστε ήσυχοι. Δεν έχετε πόλεμο. Και τον στέλνουμε τον άνθρωπο να πάει στον Ιορδάνη. Και πήγε στον Ιορδάνη. Πηγαίνοντας στον Ιορδάνη αυτός με τον αραμπά του απάνω με τους δούλους του κλπ. Δέχεται μία εντολή από ένα μικρό. Ο Ελισσέ δεν βγήκε από το ασκηταριό του καν έξω να τον υποδεχτεί το στρατηγό, να του πει δυο λόγια, ξέρω εγώ τι κλπ. Να του υποδείξει τρόπον να του γράψει συνταγή. Έτσι ένα μικρό του λέει, για να του πει αυτού του κυρίου απ' έξω, να πάει από κάτω εδώ στον Ιορδάνη, να βουτυχθεί 7 φορές και θα γίνει καλά. Βγαίνει ο μικρός και πάει και του λέει, και θυμώνει. Ακούς λέει. Εγώ έλεγα λέει θα έρθω εδώ. Θα βγει αυτός έξω εφόσον είναι άνθρωπος του Θεού. Θα σκώσει τα χέρια του. Θα παρακαλέσει το Θεό για μένα. Τι να σας πω. Τι θα να πει. Και διατάσσει αυτόν που είχε τα ενία να γυρίσει να φύγει. Πήγε δηλαδή απ' έξω το εγωισμό σου. Δεν τον άφησε να κατρίβει. Με στην συντροφιά. Είχε και έναν που είχε μυαλό από τους δούλους αυτούς. Πάει μπροστά λοιπόν και του λέει «Πάτερ μου του μου, εμείς δείχναμε από την άκρη του κόσμου. Αν μας ζητούσε ένα πολύ πράγμα μεγάλο, να λέγε παράδειγμα θέλω 5 τσουβάλια λίρα, δεν θα το κάναμε λέει, για την υγεία. Τώρα λέει που δεν μας ζητάει τίποτα λέει, απλώς θα λέει να κατεβούμε να βουτιστούμε θέλω. Γιατί δεν το κάνουμε, μίλησε όμως. Αλλά τι είναι αυτό τώρα εδώ στη μέση. Προτιμώ στο άρμα με τη λέπρα μου παρά κάτω χωρίς λέπρα. Είναι ο εγωισμός. Εγώ να πάω. Εγώ να πάω στον παπά, στον αμόρφωτο, στον αμαρτωλό. Εγώ να πάω. Τη λέπρα στη θα πάω. Τη λέπρα στη θα πάω. Δεν έχει ανάγκη η μορφωσή. Δεν έχει ανάγκη η γνώση σου από τον παπά. Έχει ανάγκη η ψυχή σου, η αμαρτία σου έχει ανάγκη. Και μη πλανά. Του Ιορδάνου έχει ανάγκη η αμαρτία. Και μη πλανά. Που έπρεπε να κάνει έτσι, που έπρεπε να κάνει αλλιώς. Γιατί πολλοί ζητούν και τρόπον συμπεριφορά του ιερέως απέναντί των. Και φεύγουν και δεν πηγαίνουν
μελλοντικό, διότι δίθεν ο ιερέας δεν τους έκανε τούμπε. Δεν τους υπενέχτη όπως φανταζόσατε αυτοί. Είναι σύγχρονοι, είναι αιμάδες αυτοί. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που υποδεικνύει ο Θεός στην Εκκλησία Του και να αφήσουμε τις εξυπνάδες. Προτιμεί λοιπόν αυτό να γυρίσει λεπρό, να μην κατέβει από το άρμα του. Έτσι και ορισμένοι από εμάς που έχουν καταπιεί τον κοντιλοφόρο, που με εγωισμό μου φτιάχνει μια δικιά μας θρησκεία. Εγώ νομίζω, εγώ φαντάζομαι, έτσι είπα. Τι νομίζεις αγαπητέ και τι φαντάζεσαι δυστυχισμένο. Τα νομίσματά σου δεν περνάνε σε καμιά τράπεζα. Είναι κύβηλα. Διαφέρεσαι να κάνεις αυτό που σου λέει η Εκκλησία. Αν θέλεις να φύγει λέπρα από την ψυχή σου. Εν πάση περιπτώσει, η λογική αυτή μεταχείριση του απλού ανθρωπάκου αυτού τον καθήλωσε, τον αφόφησε και εδέχτη να κατέβει και να περπατήσει παρακάτω που ήταν το ποτάμι και να βυθιστεί, να αρχίσει να βυθιστεί. Του είπε ότι θα βυθιστεί 7 φορές. Βυθίζεται άπαξ. Τύπο. Βυθίζεται δι. Τύπο. Βυθίζεται τρεις. Τύπο. Βυθίζεται τετράκι. Πετάξι. Εξάκι. 7. Όταν βυθίστηκε 7 και βγήκε, δεν ξέρω αν έχετε δει λεπρό, πώς είναι το σώμα, τι κακιά είναι αυτή η αρρώστια, τι κακό της κάνει στον άνθρωπο. Το δέρμα του λέει βγήκε όπως του μικρού παιδιού. Σαν να είσαι ένα παιδάκι τώρα, ενός 2-3-5 μηνών, το χέρι σου, αφράτο κλπ. Έτσι βγήκε όταν ανήλθε την 7η φορά από τον Ιορδάνη. Αποτέλεσμα είναι και θυμώθη και ανεχώρησε και είπε λόγω έλεγον και λοιπά, όπως σας είπα, επισίασαν δε η δούλη αυτού και του είπαν και κατέβηκε ευηθίστη επτάκι στον Ιορδάνη κάτω λόγω του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού απεκατεστάθη ο σάρξ παιδίου μικρού και εκαθαρίστη. Ο σάρξ παιδίου μικρού και εκαθαρίστη. Πού? Όταν ευηθίστη επτάκι. Εδώ είναι εντολή του ανθρώπου του Θεού και κατά συνέπεια είναι του Θεού. Μη θέλει να ξυλώσει κανένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού. Μη θέλει να τροποποιήσεις τίποτα, διότι η αμαρτία σταμένει και η λέπρα σταμένει. Ξέρετε, σήμερα πάνε να ξυλώσουν το μυστήριο του γάμου. Να κάνουν πολιτικό γάμο. Γάμο δηλαδή που κάνουν και οι σκύλοι στον δρόμο, που κάνουν και οι γάτες στα κεραμίδια, που κάνουν και οι κότες, που κάνουν και οι μύγες, που κάνουν και τα ζώα. Τέτοιο γάμο. Γάμο τέτοιο δεν θέλει αυτό. Μην ξυλώνεις μυστήριο από τα 7 του Χριστού. Έχουν λόγο και τα 7 τα οποία έδωσε ο Χριστός. Ξέρετε τι είπε άλλο αυτός ο άνθρωπος. Προσέξτε τι βγαίνει από εδώ. Λέγει εγώ, είναι δυνατόν να κατέβω, λέει, να πας σε αυτό το ποταμάκι, σε αυτό το αυλάκι, λέει, εδώ πέρα. Αν καλέ να διδυστώ σε νερό, είχα, λέει, τον Αβανά και τον Φαρφά, δύο μεγάλα ποτάμια στη Συρία πραγματικά, που μπορούσα, λέει, να διδυστώ και να καθοριστώ. Ήταν να έρθω εδώ, τράβα βουτήξου να σου βγάλουν τη λέπρα. Λέει ο κόσμος σήμερα, προτεσταντισμός εκατομμύρια, μεγάλο ποτάμι. Παπισμός εκατομμύρια, μεγάλο ποτάμι. Λέπρα όμως δεν βγάζει. Αυτό το μικρό ποταμάκι, η Ορθοδοξία με τα 7 μυστήρια, αυτό βγάζει τη λέπρα. Αυτό βγάζει τη λέπρα. Ας χτυπιέται κάτω όλο το κόσμο. Ουδής έχει χάρη.
Πάρτε αγιασμό από τους παπικούς, θα σας βρωμίσει μέσα σε λίγες μέρες, εάν δεν τον έχουν αλατίσει. Για τον αλατίζουν, ρίχνουν αλάτι και το διατηρούν. Δεν διατηρείται πουθενά. Εμείς έχουμε χειροπιαστεί την πίστημα. Χειροπιαστεί την πίστημα. Σας είπα προχθές, να πάρτε βασιλικό, να φτιάξετε προσδύμη. Πήρατε, φτιάξατε, να είτε τη δύναμη του Θεού, τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Έχετε βασιλικό από τον προχθεσινό. Βάλτε σε ένα μπόλο αλεύρι και βάλτε από το σταυρό. Βασιλικό επάνω. Το είδε, θα φουσκώσει, θα ξυνήσει. Αναπιάστε το, θα κοιτεί απέξω. Ποιο ρωτεί του μπακάλι το αλεύρι, πάρει του πνεύμα του Αγίου. Α το κάνουν οι παπικοί, α το κάνει ο Αβανά, α το κάνει ο Παρπάρ, οι Προτεστάντε κλπ. Κανένα στον κόσμο δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο αμαρτωλό, ο στόχο, ο ιερέ, κάνει αυτό το πράγμα. Δοκιμάστε το. Δεν χρειάζεται, είναι φιλοσοφία, είναι θεωρία εδώ. Είναι πράξη. Την πράξη έβρεσε όπλευσε, τη θεωρία σε επίβαση. Είναι πράξη, είναι πράγμα που πέφτει στα χέρια σου. Χωράει ψέματα εδώ. Κάλεσε όποιον θέλει. Θε Μασόνο, θε Ιδιαστή, θε Προτεστάντη, θε Τούρκο, θε. Όποιον θέλει, κάλεσε. Το που κάνει η Ορθοδοξία, που κάνει αυτό το μικρό ποταμάκι, γιατί ορισμένοι ταπεινολογούν. Εμείς 10 άνθρωποι που είμαστε οι Ορθόδοξοι θα σωθούμε. Ούτε εμείς θα σωθούμε. Εάν δεν κάνουμε τα σωστά. Ούτε εμείς θα σωθούμε. Ποιος σου θα σωθούμε. Διότι είμαστε Ορθόδοξοι. Ποιος σου τότε. Τι λέει ο Παύλος. Αν η δίκαιη λέει μόνο σώζεται. Μόλις σώζεται ο δίκαιος. Εμείς λέει πού θα πάμε. Ποιος σου θα σωθεί. Αν δεν πράξει τα σωστά. Εδώ λοιπόν είναι ένας τύπος. Το Θεό της Εκκλησίας και των μυστηρίων της και την δύναμη που έχει αυτή η Εκκλησία και καθαρίζει τον άνθρωπο και τον κάνει σαν μικρού παιδιού της ψυχής του δηλαδή. Θα φανταστείς τη δική σου όσα καρκινώματα κι αν έχει, όσες αμαρτίες κι αν έχει, όσες παιδοκτονίες κι αν έχει, όσες φορές αν έχεις μολύνει το στεφάνι σου, την παρθενία σου, τα χέρια σου. Άμα μετανοήσεις και χρησιμοποιήσεις την Εκκλησία την Ορθόδοξον, θα γίνεις σαν φρέσκος, σαν καινούριος, σαν να μην αμάρτησες ποτέ. Ποιος Χρυσόστομος για να στερεώσει τον άνθρωπο στο θέμα αυτό και στη δύναμη της μετανοίας και της εκτομολογήσεως του φιλανθρώπου αυτού μυστηρίου, λέγει το εξής. Εάν σκιστεί, λέει, κάπου το ρούχο σου, ο καλύτερος δράστης, εάν το μαντάρει, πολλές φορές είναι αθέατο, το καταλαβαίνεις αν είναι ερωτισμένο, και προσέξει, λέει, με τα προσοχής, με τα επιμελίας, θα ανακαλύψεις ότι εδώ ήταν σκισμένο. Όπου λέει χειρουργήσει το πνεύμα το Άγιον και η πουλώσει, εκεί λέει δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Γι' αυτό να προσέχετε, μη εμπέζετε την χάρη και το μυστήριο. Αμαρτίες που ενθυμείστε ότι τις έχετε πει, μην ξανασυλλέτε. Άλλες που αμφιβάλλεται, ίσως το έχω πει, ίσως δεν το έχω πει. Πες το έτσι στον παπά που θα πας. Πατέρα μου, θα σου πω και αυτό. Που πιθανό να το έχω πει, αλλά πιθανό να μην το έχω πει. Θα το πω λοιπόν, επίτρεψέ μου, αυτό θα πω. Τίποτα δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να μιλάς για αμαρτίες. Κάτι στιγμή έφυγαν δια της χάρητος στη μετάνοια και στην εξομολόγηση. Ο Ιορδάνη είναι τύπος της ανθρωπότητας, ακόμα. Ιορδάνης ετυμολογείται από το Ιόρ και Δάμ. Είναι δυο πηγές από τις οποίες πηγάζει. Και έρχεται ορμητικός και διασχύει. Μπαίνει στη Γαλιλαία, στη Βεριάδα και από εκεί εξήνεται ορμητικός στην Νεκρά Θάλασσα. Ετυμολογείται ακόμη από το Εβραϊκό Ιάρδεν, που θα είναι πιορμητικό. Η ανθρωπότητα λοιπόν με τις δυο πηγές από τον Αδάμ και από την Εύα εξαίρετο στην Νεκρά Θάλασσα στον Άρη. Από τότε όμως που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και εισήλθε μέσα, θάλασσα εισπράσπρος τα όψησε. Ο Ιορδάνης πήρε και έφυγε. Άλλαξαν τα πράγματα. Δεν εξαίρεται πλέον η ανθρωπότητα στην Νεκρά Θάλασσα, αλλά εξαίρεται πηγαίνει στην Άνω η Ιερουσαλήμ. Δεν τυχαία πράγματα αυτά για τον Χριστό πήγε εκεί. Δεν μπορούσε να πάει αλλού ο Χριστός να βαφτιστεί. Όλα έχουν το λόγο του
για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να πιστεύει σωστά και να πράξει σωστά. Βλέπετε λοιπόν εδώ, λέπρα και θεραπεία. Ακούστε τη συνέχεια. Όταν τελείωσε ο άνθρωπος και βγήκε λευκός, θα να γυρίζει πίσω να πει ένα ευχαριστώ το γέροντα. Ο γέροντας δεν βγαίνει. Μπορεί να τον δω, πήγαινε στην εξήθηση. Να αφήσουμε μερικά δώρα. Ούτε δεν πληρώνουμε. Μα τα φέραμε από εκεί. Δώσε τα αλλού. Τι. Πένα. Δεν θέλουμε τίποτα. Δεν μπορούσε να κάνει άλλο. Τι κάνει. Τότε. Κατάλαβε. Τα μέρη εκεί είναι άγια. Έχουν σχέση με το Θεό. Και λέει στους δούλους του να γεμίσουν 4 τσουβάλια χώμα. 2 φορτώματα που λέμε ζώο. Να το πάρει το χώμα, να το πάει στη θηρία. Να το ρίξει κάτω και να πατά πάνω σε αυτό το χώμα και να προσέρχεται στο Θεό. Αγί-αγί που λέμε. Πώς πάμε στα Ιεροσόλυμα, και παίρνουμε λίγο χώμα. Όταν κατεβαίνουμε στο Τελ Αβίβ, όσοι καταλαβαίνουνε, γονατίζουν κάτω και προστινάνε το χώμα. Γιατί είναι μέρος που επάτησε στο Θεό. Δεν καταλαβαίνεις τι πάνε να πει αγί-αγί. Έτσι κι αυτό. 2 φορτώματα χώμα πήρα από εκεί πέρα. Τα βάλα πάνω στον Αραμπά και ξεκίνησε να φύγει. Ο Ελισταίος έχει ένα μικρό, σας είπα, τον οποίο λέγανε Γιεζί. Αυτός άκουγε ότι ο γέροντας δεν δέχεται τίποτα. Μία φυλαγμένος ακόμη αυτός από τα εγγόνια, παρότι ήταν κοντά σου αυτός, λέει. Δεξιολογισμός Σατανάς. Δεν του ζητήσαμε, μας τα δίνει, γιατί να μην τα πάρουμε. Και το κράτησε μέσα του. Ήθελε αυτός κάνα κουστούμι, χρήματα κλπ. Ας τα δίνουμε, τα ζητήσαμε. Τα σπίτωσε ο γέροντας μέσα. Αυτοί ξεχώρισαν. Έφυγαν για την πατρίδα. Όταν απεμακρύνθησαν κάμποσο που λέμε στη γλώσσα μου, αυτός ξεφεύγει την προσοχή του γέροντος και τρέχει κοντά. Το Νέμαν απάνω από τον Αραμπά, από την αμαξά του. Είδε τον νεαρόν που έτρεχε κάτω και του λέει, θα δείτε, αυτός ο μικρός τρέχει κοντά μας, μη συμβαίνει τίποτα, κατεβείτε να γιούμε. Φτάνει αυτός λαχανιασμένος εκεί, λέει, καλά είσαι, θα συμβαίνει τίποτα. Λέει, καλά, καλά είμαι, θα μην ανησυχείτε. Και τι τρέχει, τι συμβαίνει. Να λέει, μόλις φύγατε, απέναντι λέει από την έρημο, ήρθανε λέει κάτι παιδιά των προφητών που είναι γυμνάτα καημένα, που είναι αυτά. Και σκέφτηκα μήπως μπορούσαμε να του δώσουμε τίποτα από αυτά που έχετε εσείς. Ευχαρίστως λοιπόν αυτό. Κατεβαίνει, κατεβάζει κάποιους δούλους, ξυφορτώνει όσα μπορούσαν να κρατήσουν, τους δίνει και χρήμα και λέει βοηθήστε το να τα πάει κάτω. Όταν έφτασαν κοντά στο ασκηταριό, πονηρός αυτός ο μικρός, τους λέει, λόγω ότι εσείς έχετε δρόμο, αφήστε τα εδώ. Εγώ θα τα μεταφέρω σιγά σιγά. Και πηγαίνετε στην ευχή του Θεού. Και έτσι τάξε μακριά από το ασκηταριό και αυτό έφυγε. Και έπειτα ο μικρός τα παίρνει και πάει και τα φώνει, τα τρυπώνει. Όταν τα τρύπωσε, όταν τα ταξινόμησε ήσυχα, πουνιστός και λυγιστός, ξεκινάει τώρα και πηγαίνει μέσα στο ασκηταριό, στο γέροντα, τον Ελισαίο. Και είπε προς αυτόν ο Ελισαίος, πώς εγγύεσαι, από πού με το καλό, τους λέμε εμείς, από πού έρχεστε. Ο δε είπε, ο δούλος του, δεν πήγε τίποτε. Δεν είχα πουθενά, λέει, που με ρωτάς πού σε έρχομαι. Σώμα. Και είπε προς αυτόν, δεν πήγε η καρδία μου μετά σου
τι πήγαινε και εγώ να κοντάξω με την καρδιά μου. Όταν ο άνθρωπος επέστρεψε από τα μάξα αυτού τη συνάντησή σου, τη γνώμη δεν σε έβλεπα. Είναι καιρός να λάβεις αργύριον και να λάβεις σημάτια και ελαιώνα και αμπελώνα και πρόβατα και βόα και δούλου και δούλα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ και είμαστε στην έρημο. Να κάνουμε υλικά πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Καταλαβαίνετε, τον έφτιαξε που λέμε. Δια τούτο. Η λέπρα του νέμαν θέλει κολληθεί εις σε και εις το σπέρμα σου εις τον αιώνα. Και εξήλθεν απέντρωσεν αυτού λελεπρωμένος ως ποιόν. Είναι τύπος το μαρτία στη λέπρα ή δεν είναι? Λόγω της πράξεώς του αυτής, αυτός ελεπρώθη ή δεν ελεπρώθη, δεν χωράει. Αμαρτία ίσον λέπρα της ψυχής σήμερα. Αυτό και μια άλλη περίπτωση ακόμη που υπάρχει σε ένα βασιλέα Οζία. Οζία βασιλέα. Τόσο βασιλεύ κάποτε θέλησε να αντικαταστήσει τον παπά και μπήκε μέσα στην εκκλησία τότε και πήρε ένα θυμιατό να θυμιατού. Τι είπαν οι παπάδες? Δεν είναι δική σου δουλειά βασιλεύ αυτή. Ο το βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο ιερέας. Ούτε άγγελος δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο ιερέας. Έχετε διαβάσει ποτέ σας τον Άγιο Κοσμά τον Μητρό? Αν έχεις λέει μία θέση και υπάρχει ιερέας και βασιλεύς, θα την δώσεις λέει στον ιερέα, όχι στον βασιλεύ. Εάν υπάρχει μία θέση και έχεις ιερέα και άγγελο, θα την δώσεις στον ιερέα, όχι στον άγγελο. Εμπάσχεται. Επήρχε η καρδία αυτού η διαφορά του βασιλέου και εισέβησε εις τον Κύριον τον τόνα του και εισήλθε εις τον ναόν του Κυρίου για να θυμιάσει επί το θυσιαστήριον του θυμιάνου. Και αζαρίας ο ιερέας εισήλθε κατόπιν αυτού και μετά αυτού 80 ιερέας του Κυρίου άνδρες δυνατοί τον κρατήσουν. Πού πας εκεί, θα σε κάψει ο Θεός? Δεν είναι δική σου δουλειά αυτή εκεί πέρα. Και αντέστησαν εις τον Οζίαν τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν, δεν ανησυχθέ Οζία να θυμιάσεις τον Κύριον, αλλά οι θυσιερείς του Υιού του Αρών, τους καθιερωμένους να θυμιάσεις, έξαλθε του Αγία Κυρίου, διότι εισέβησαν και τούτο δεν το θέλει εισέ προς δόξαν εισέ παρά Κυρίου παρά του Θεού. Δεν είναι για δόξα του Θεού. Ο δε Οζίαν έχωνε την κυρία αυτού θυμιατήριον για να θυμιάσει, εφημώθη. Και ενώ εφημώθη προς τους ιερείς, ανέφυλε η λέπρα εντομετόπο αυτού και έπρεσε το ιερέα το οίκο αυτού πλησίον το θυμιαστήριο του Θεού. Και επέτυχε να λεπρωθεί την παρανομία αυτού. Μπορεί να παίζεις με το Θεό και κάθε άνθρωπος και κάθε γλώσσα και κάθε ψυχή και κάθε καρδιά που μιλεί κατά των θεσπισμένων δεν κάνει τίποτα άλλο ή να συσσωρεύει λέπρα επί λέπρα και χωράει μέσα. Και κάθε λεπρός πλέον καλείται να επιδείξει τον εαυτόν του στους ιερείς. Όταν αυτός ο Θεός το πρόσωπο του Ιησού είπε στους 10 λεπρούς που του ζήτησαν έλεος, υπάγεται επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερές. Τι έλεγε? Τι μπορούσαμε να του πούμε εμείς? Μα εσύ δεν εθέστησες τον κλήρο? Εσύ δεν του έδωσες το δικαίωμα να μας λέει να βγούμε από την πόλη? Εσύ δεν δίνεις το δικαίωμα πάλι σε αυτούς να μας βάλουν στην πόλη? Γιατί να πάμε σε αυτούς εφόσον έχουμε σένα εδώ?
Εμένα έχετε εδώ, αλλά σε αυτού θα πάτε. Δεν του φέρα να αντιρρήσει. Δεν του είχαμε καλά, δε. Να πάτε να δείξετε. Τι να δείξουμε. Κάνε μας καλά και θα το δείξουμε. Και εν το υπάγειν εκαθαρίστησα. Στην οδόν της υπακοής εκαθαρίστησα. Μη βάζετε στη λογική σας, αγαπητοί μου, τα θέματα αυτά του Θεού. Δεχτείτε τα όπως μας τα έχετε εσείς. Βγάλτε τον εγωισμό του νεεμάν του στρατηγού στην άκρη. Κατεβείτε από το άρμα σας του εγωισμού. Πηγαίνετε, βρείτε παπά να εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας από τα γενοφάσια σας.